πραγματικές μας δυνατότητες. Ευχαριστώ όλους που μας στηρίζουν, ευχαριστώ τον Μιχαήλ και τον Κώστα που είναι δίπλα μας. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι εγώ θα δίνω την ψυχή μου και για την ΑΕΚ όπως και για την Αθήνη. Ευχαριστώ πολύ. Πώς θα μας έχουμε τον Ολυμπιακό στο τελικό, έτσι? Έχουμε μέρα να το δούμε. Σήμερα είναι μια γιορτή, θα γιορτάσουμε, θα μιλήσω με τις αθλητριές μας και θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε να περιμένουμε. Συγχαρητήρια. Είναι ο Γιώργος Σαμαράς, μεγάλη επιτυχία, είπαμε ότι είναι μεγαλύτερη επιτυχία για την ΑΕΚ το να προκληθεί σε έναν τελικό και τα ένσημα αξίζουν και στον ίδιο και στην υπεύθυνους της ΑΕΚ που φέτος κάνανε μια σοβαρή προσπάθεια με ένα υψηλό budget. Η ΑΕΚ κάνει πρωταθλητισμό και βρίσκεται ήδη σε έναν τελικό. Εμείς περιμένουμε τον Μιχάλη Μανουλίδη, κοντά του έχει την Νικολέτα Κουτουξίδου, κορυφαία πασαδόρο της εθνικής μας ομάδας. Μιχάλη, σας ακούμε. Νικολέτα Κουτουξίδου είναι μαζί μας. Μια σπουδαία νίκη σήμερα. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη για μας, γιατί είναι ένας από τους δύο στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Αφού το πρωτάθλημα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα καταφέρουμε να το πάρουμε. Μας έχουμε μείνει στο στόχος. Χαρήκαμε πολύ με τη σημερινή νίκη, γιατί θα πάμε να παίξουμε τελικό. Πώς έφτασα για τον Ολυμπιακό στο τελικό, ο οποίος κέρδισε σήμερα εύκολα τη Κερατέα. Παρακαλώ, με την ερώτηση να σας άκουσα. Σήμερα κέρδισε εύκολα την Κερατέα ο Ολυμπιακός, ο τον οποίο τώρα θα τον έγινε στο τελικό. Ναι, θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, πιστεύω, πολύ δυνατό παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τον νικητή σίγουρα σε καμία περίπτωση. Νομίζω είναι παιχνίδι όποιος είναι στην καλύτερη μέρα, αυτό θα πάρει και το κύπελλο. Σίγουρα και οι δύο ομάδες το θέλουν πολύ. Θα φανεί η επόμενη μέρα. Συγχαρητήρια σήμερα για την νίκη σας. Ειρήνη. Το ξύδο που πέρυσι είχε η κυρία Βαρδούκα πανηγυρίσει το κύπελλο με την ομάδα του Παναθηναϊκού, φέτος έτσι όπως είναι ο αθλητισμός. Το βλέπουμε και τα στατιστικά του παιχνιδιού. 99 πόντι για την ΑΕΚ, από αυτούς είναι 10 πόντι άση, 39 πόντι από την επίθεση, 13 πόντι από το μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλου. Για τον Παναθηναϊκό έχει 89 πόντους, εκ των οποίων οι 10 είναι με άσους, 52 με επίθεση, 6 με μπλοκ και 21 με λάθη αντιπάλου. Η ΑΕΚ λοιπόν πέρασε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε, αυτό τον τελικό. Εμείς βλέπουμε τον τελευταίο πόντο. Είναι ένας πολύ καλός αγώνας. Πιστεύω ότι με την νίκη αυτή η ΑΕΚ θα ανέβει ακόμη περισσότερο ψυχολογικά. Και όλα είναι ανοιχτά. Εδώ βλέπουμε πώς πανηγυρίζουν. Και εδώ ο κόσμος που ενίσχυσε για ακόμα μια φορά, είναι μεγάλο όπλο ο κόσμος για την ΑΕΚ και την έχει βοηθήσει όπου και αν πέσει. Και σήμερα οι παίχτες ανταμείψαν αυτόν τον κόσμο της Ένωσης. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο εδώ από το κλειστό του Ιωνικού. Η ΑΕΚ πήρε για το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου. Κυρία Μπαρδούκα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου στον σχολιασμό του παιχνιδιού. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, γιατί είναι πιο δύσκολο και έχετε να διαχειριστείτε το μέλλον του ελληνικού βολή και θέλει μεγάλη υπομονή. Αλλά ξέρω ότι την έχετε και το έχετε αποδείξει και στο παρελθόν. Από όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την μετάδοση τεχνικούς, του σκηνοθέτη, τον παραγωγό μας, από τον Μιχάλη Λαμανουλίδη που ήταν στο ρεπορτάζ και από την Ειρήνη Μαρακού που ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Καλό σας βράδυ.